εσύ, εσύ και εγώ. Θα αλλάξουμε τον κόσμο αυτό. Τα Δημήτρη, μίλα μας για όλα. Πες τα όλα, μίλα μας. Χαίρομαι πολύ, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, Ανέστη. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Αλήθεια. Ναι, πια χαίρομαι. Αλήθεια. Αλλά έχω και το θάρρος. Πέρα από το. Ήταν πολύ εύκολη η ατάκα για τα ΟΙΚ. Ναι, το ΝΑΚΑ. Ναι, είναι ΟΙΚ κανονικά. Ναι. Συν της άλλης, γνωριζόμαστε πια. Μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον Νικό. Το θέλω να ζητήσω την άδεια δημοσία. Οπότε δεν με παρεξηγείς. Α, κατάλαβα. Πώς παλιά, ξέρεις, βγάζω. Δεν είναι θέμα παλιάς. Είναι θέμα ότι έχουμε ένα θάρρος τώρα που μπορώ να σου μιλήσω στον Νικό. Οπότε θα απαντήσω σε ό,τι τεθεί. Έτσι ανοιχτά. Εντάξει, μισάνυχτα, μια σειρώμενη. Τι να κάνετε τώρα, έχετε και χώρο εδώ, δεν είτε βάλα σε μετάξει σαν τη μάνα μου. Να σε ξεκινήσω από το θέμα που λέγαμε πριν. Δεν έχω πρόβλημα. Θέλω να αποκαλύψω στο κοινό το παρασκήνιο. Δεν ήταν να τους έχουμε στην ίδια. Προσέξτε τώρα. Είχαμε καλεσμένο τον Δημήτρη. Μια άλλη μέρα είχαμε καλεσμένα τα κορίτσια. Θα σε διορθώσω αν έχει γίνει κάτι, αν πεις κάποια ανακρίβεια. Ναι, ναι, ναι. Λακώνει απεργίες. Ήταν οι μέρες των απεργιών. Απεργίες τεχνικών, δημοσιογράφους, χαμός. Χαμός. Αρχίζουμε να μεταφέρουμε λοιπόν τα κορίτσια και το Δημήτρη και έρχονται και σκάνε μαζί στην ίδια εκπομπή. Και μετά διαπιστώνουμε ότι έχει παίξει θέμα εντωμεταξύ. Παιδιά, έτυχε η Τατιάνα, διαπίστωσε τυχαία ότι έσκασε αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Πρόσεξε να δεις. Θα σου πω κάτι. Θα σου πω πού μπήκε η πρόθεση δημοσιογραφική και πού έγινε το τυχαίο. Εγώ πιστεύω ότι συναντήθηκαν. Πώς λένε να κάνουμε και γυμναστική διατροφή. Ακριβώς. Και κάπου στη μέση. Ωραία. Ήταν έγινε και γυμναστική, γίνει. Έγινε και διατροφή τώρα και κάπου εκεί αυτό. Η σιλουέτα η καλή. Σωστή. Όταν λοιπόν σας βάλω μαζί δεν είχε σκάσει το θέμα. Μετά σκάει το θέμα και είπαμε δεν θα παίξει αυτή η εκπομπή μέχρι να έρθει ο Ουγγαρέζος στο στούντιο. Αυτό εκεί μπήκε το δημοσιογραφικό τηλεοπτικό δαιμόνιο. Του πρωταθλητισμού. Τελείωσε και παίζει έτσι, μαζί. Έτσι. Η σκορδά σου κάνει προξενιά. Η σκορδά κάνει πολύ πετυχημένα προξενιά. Αποδεδειγμένα. Προσπαθεί να σε ταιριάξει, να σε παντρέψει τώρα. Να σε ταιριάξει με κορίτσι. Εντάξει, θέλω να πόσο πιστεύω... χρονών είσαι, Βρήτη? 32. Το 80 είμαι γεννηθής. 9 Φεβρουαρίου. Με κόβεις. Γιατί, γιατί έχεις αυτό το baby στυλάκι που αν μου έλεγες είμαι 28, 27 θα σου έλεγα οκ. Okay. Επίσης ναι, πάλι. Καλό είναι αυτό. Ναι, καλό είναι αυτό, αυτό το... Εντάξει, όχι πάντα καλό. Δεν ξέρω στη δουλειά μας αν είναι πολύ καλό. Αν ναι, μπορείς να πείσεις για άλλα πράγματα. Τι άλλο θες να κάνεις και εσύ, στην ψυχαγωγία είσαι, τι να πείσεις. Ξέρεις τι, πολλές φορές με πιάνουν και μου λένε σε συζητήσεις ιδιωτικές ότι μιλάς και σοβαρά, δεν το περίμενα, δεν στόχα να μιλάς και σοβαρά. Οπότε αυτό λίγο, καλά βέβαια, αυτό το λένε επειδή εντάξει, όλα. Όταν πέθει ένας οπερατέρ, κάνω μια ευχή. Λοιπόν, ναι, ενδεχομένως τους έχω δώσει το δικαίωμα να το πούνε αυτό. Κάσε καλό να μας βγει. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι, ότι ενδεχομένως τους έχω δώσει ίσως το δικαίωμα να το πούνε αυτό. Ίσως δεν έχουν παρακολουθήσει, δεν σε έχουν, αυτό το λένε όσοι δεν σε έχουν παρακολουθήσει πολύ. Γιατί όσοι σε ξέρουν λίγο παραπέρα και ξέρουν και το background σου και τις σπουδές σου και την ποιότητά σου και σε έχουν δει και συνεντεύξεις, ξέρουν τι είσαι. Ίσως αυτοί που σε βλέπουν πιο επιφανειακά μπορεί να θεωρούν ότι νομίζω είναι για τις πλάκες ο Γκαρέζος. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα όλο αυτό. Ναι. Δεν έχω αυτό εγώ το μεγάλο ζήνο να το δείξω, όπως είχα την πρώτη χρονιά ενδεχομένως. Αργά ή γρήγορα νομίζω ότι η τηλεόραση είναι καθρέφτης. Το ζήλο να το δείξω, εξαιρετικό. Να αποδείξω ότι είμαι και μορφωμένος, έχω και τα πτυχία μου, είμαι και σοβαρός. Είναι έτσι. Στην αρχή ήταν λίγο σαν να ήμουν σε μια διαρκή οντισιόν. Σαν να έπρεπε να δείξω ότι αυτό και μπορώ και να μιλήσω και σοβαρά και μπορώ να κάνω και πλάκα και μπορώ και να τραγουδήσω και μπορώ και να. Εντάξει, όλα στην ώρα τους. Σωστό. Έχεις βίντεο βιογραφικό, κάτσε μωρέ, αφού πήγα να του πω για τα κότσια για σπίτι. Και για εδώ τώρα για ένα λεπτό, μην αλλάζουμε συζήτηση. Η ΦΕΗ λοιπόν σου κάνει προξενιά, συνοικέσια. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι στους ανθρώπους που η ΦΕΗ θεωρεί κοντινούς στους ανθρώπους. Η ΦΕΗ είναι πολύ προστατευτική με αυτούς τους ανθρώπους και στο πλαίσιο αυτό το κάνει. Θέλει να τους αποκαθιστά, να είμαστε όλοι χαρούμενοι, να πηγαίνουμε για φαγητό και τα λοιπά. Γι' αυτό σε στέλνουμε το Λιάγκα έξω, για να το προσέχεις. Με στέλνουμε το Λιάγκα για να καθαρίσει το σπίτι. Διότι κάνετε παρέα με τον Γιώργο. Βγαίνετε έξω μαζί το βράδυ και αυτά. Εγώ πάντως, να ξέρεις, ότι θα ήσουν από τους ανθρώπους που θα εμπιστευόμουν ο άντρας μου να βγει έξω. Στο λέω γιατί είσαι
δίνει στη γυναίκα την αίσθηση ότι είσαι πάρα πολύ καλό παιδί. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Αυτό είναι πολύ τιμητικό. Πάρα πολύ καλό παιδί. Δεν ξέρω αν είναι. Και τίμιος και ηθικός, εμένα μου βγάζει όλο αυτό. Δεν ξέρω αν είναι καλός χαρακτηρισμός το καλό παιδί πια. Όχι για μια σύζυγο που επιτρέπει στο σύζυγό της να βγει με έναν άνθρωπο, αλλά για μια κοπέλα. Δηλαδή το καλό παιδί, λες να μας. Καλό παιδί με χιούμορ, αυτά. Είναι ο τείχος. Για τα νεαρά κοριτσάκια τα ανώριμα, αυτό το πολύ καλό παιδί και αυτά μπορεί να μην είναι πολύ ελκυστικό. Στην ηλικία που είσαι και πάνω, όταν η γυναίκα επιλέγει και πιο σκεπτόμενα, γίνεται ελκυστικό. Άρα παραδέξεις ότι οι γυναίκες μας διαλέγετε. Ναι. Ωραία, εντάξει. Εμείς σας διαλέγουμε. Λοιπόν, για πες μου, σου έχει προξενέψει πολλά κορίτσια ή θέ? Όχι. Για να σκεφτώ. Όχι. Έτυχε. Κανα δυο. Τι λες της? Όχι. Νομίζω ότι πάντα όμως το είχε στο μυαλό της. Δηλαδή, γιατί αν έχω κάτι στο μυαλό μου, θα μου το, ναι, θα το φορέσω. Να σου πω την αλήθεια μου, η Ελένη, που προσπάθησε να σου προξενέψει. Και πες τι έκανε, μου κάνεις κατάσταση. Κοίταξε, το πάλεψα πραγματικά. Θέλω να σου πω ότι εμένα, εγώ δεν την ήξερα. Με το που την είδα και όταν κάθισα απέναντί μου, είπα ότι αυτό το κορίτσι, αν ήμουν άντρας, δεν θα μου παίρνα για παρατηρητό. Α, είστε καλή. Ναι. Ναι, είμαι. Είναι πάρα πολύ σεξι. Έχει αυτή τη φωνή της, τη λίγο βραχνή. Έχει κάτι. Έχει κάτι. Και φαίνεται και καλό παιδί. Άρα δεν θα μου παίρνα για με τίποτα παρατηρητή. Θα δυσκολευόμουν να την προσπεράσω. Μάλιστα. Άρα η Φέη σωστά στην προξένεψε. Σένα σ' αρέσει? Εγώ την είδα. Γνωριστήκαμε πριν από. Πότε? Όταν μου είχαν πάρει μια συνέντευξη, όπως είπε και η Σοφία. Τα άκουσα και το λέω. Για να φανούμε συνεπείς και με συνέχεια. Εντάξει, δεν είπαν πολλά πράγματα. Όσο όμως την είδα, μπορώ να σου πω αυτό. Τι έγινε μετά? Ότι όντως έχει. Είναι εμφανίσιμη ή έχει αστέρι. Αυτό φαίνεται. Τώρα, τι γίνεται, επειδή η Ελένη έχει συνεργαστεί, συνεργάζεται και τώρα με το Σάκη, βρεθήκαμε να έχουμε κοινούς γνωστούς, κοινούς συνεργάτες. Και όταν έγινε όλο αυτό, με πέραν με ρωτάγανε, όχι, τι γίνεται κτλ. Και σε όλο αυτό όλοι μου λέγανε πολύ καλά λόγια. Αυτό οφείλω να το πω και δημόσια. Ότι ακούω μόνο καλά λόγια για την Ελένη. Ναι. Εκτός από καλό παιδί και όμορφη, έχει και το άλλο. Ποιο είναι το άλλο? Είναι σεξι, παιδί μου. Πώς να σου το πω τώρα. Είναι αυτό που ένας άντρας όταν δει αυτό το κορίτσι. Ανταριάζει. Το θέλει. Εντάξει. Ή όχι. Για να δούμε. Σ' αρέσει, παιδί μου, θα μου απαντήσει. Έλα, μωρέ, Τατιάνα, τώρα στα πίσω αυτά. Αυτό που Σάκης, το βρήκατε που λένε καλά λόγια, που αυτό. Οι άλλοι σου λένε καλά. Εσά αρέσει. Έχω σταματήσει να μιλάω για αυτό εδώ και ένα χρόνο. Θα τη φλέρταρε, παιδί μου, η γυναίκα αυτή. Θα τη φλέρταρε. Θα τη την έπεφτε. Έχει κάνει στα όρια και πει με το λιάκα, δεν μου πες. Και στα λόγια μπορώ να σου πω. Γενικότερα τη διαβολοβδομάδα. Θα τη ζητάει και στο τηλέφωνο. Εννοείται. Είναι πολύ. Σου λέω. Ναι, πολύ εμφανίστηκε να το έκανα. Αλλά ως εδώ. Κεφάλαιο Ελένη κλείνει. Τι ανοίγουμε? Ανοίγουμε κεφάλαιο γάμου. Αλλά όχι με την Ελένη αναγκαστικά. Είσαι 32. Έχει περάσει από το μυαλό σου η σκέψη να παντρευτείς, να κάνεις οικογένεια, αν όχι να παντρευτείς, να κάνεις μια πολύ σοβαρή σχέση που θα οδηγούσε σε αυτό, να αποκτήσεις ένα παιδί ή θα ήθελες λίγο αργότερα να σου συμβεί αυτό? Όταν ήμασταν πιτσιρικάδες και κάναμε αυτά τα όνειρα για το πώς θέλουμε τη ζωή μας, εγώ είχα πει ότι γύρω στα 25-27 θέλω σιγά σιγά να αποκαθίσταμε. 25? Ναι. Ήθελα να έχω μικρό παιδί. Να έχω μικρή διαφορά με το γιο μου, γιατί στην οικογένειά μας κάνουμε γιους γενικά. Αυτό είναι ένα άλλο, θα μας πω το κόλπο. Αν και δεν. Και το κόλπο. Για τους γιους. Ο καναπές, παιδιά. Υπάρχει κόλπο. Ορίστε. Υπάρχει κόλπο για τους γιους. Ναι, υπάρχει κόλπο. Το ξέρω, είναι Ουγγαρέζι. Ναι. Καλά τώρα. Κάτσε να μου το πεις μετά. Ναι. Είχες σκεφτεί λοιπόν 25 με 27 εκεί να γίνεις πατέρας? Όχι, είχα σκεφτεί ότι θέλω να έχω μια οικογένεια τότε. Χωρίς αυτό να είναι αυτός ο σκοπός. Δεν έτυχε. Απόδειξε λοιπόν ότι δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Με λίγα λόγια, έχω στο μυαλό μου. Ναι, θέλω. Νομίζω ότι η λογική κατάληξη ενός ανθρώπου, το τέλος όπως λένε, ο σκοπός του ανθρώπου είναι
να κάνει μια οικογένεια. Άρα, έτσι ολοκληρώνεται. Τώρα που είσαι 32, εάν γνώριζες ένα κορίτσι, ναι, τη γυναίκα της ζωής σου, που θα την ερωτευόσουν και την έβλεπες ως σύντροφο, ακριβώς, θα προχωρούσες. Ναι, ναι, ναι. Αυλεπή. Τι λες, ρε, ναι, εννοείται. Για μένα, μα, και να σου πω και κάτι, θα ακουστεί λίγο τώρα λίγο περίεργο, αλλά όταν κάνεις μια σχέση, ναι, αυτή η σχέση την κάνεις για το γάμο. Μην τρομάξετε, δεν το εννοώ έτσι, ναι, αλλά πώς το εννοώ. Κάθε μέρα νιώθεις και λίγα περισσότερα πράγματα για τον άνθρωπό σου από την προηγούμενη και αυτό στο τέλος καταλήγει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, που είναι ο γάμος. Δεν τα φτιάχνεις για να χωρίσεις, ούτε τα φτιάχνεις για να δεις τι παίζει και έτσι είναι. Εσύ λοιπόν είσαι παιδί για σπίτι. Είσαι άντρας για σπίτι. Τέλος. Δεν είσαι είναι άντρας για... πρακτικά. Λάμπες και τέτοια σου. Είσαι σούκο. Άντρας για σπίτι. Γιατί θα σου πω. Είμαι πολύ θεωρητικός. Κοίτα, ο άντρας ή το έχει δεν το έχει με την οικογένεια. Υπάρχει ο τύπος του άντρα που δεν κάνουμε τίποτα, γιατί είναι αυτός ο οποίος πετάει διαρκώς το μάτι του και το θέμα του είναι το φιλικό, ναι, γενικότερα. Ναι. Και δεν το σταματάει ποτέ αυτό. Δηλαδή αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις. Και υπάρχει και ο άντρας ο σχεσάκιας. Δηλαδή, ναι, ο άντρας ο οποίος δένεται πολύ συναισθηματικά, από νωρίς έχει φανταστεί τη ζωή του μέσα σε μια οικογένεια. Και αυτό τελείωσε, φαίνεται. Όχι, ναι, αν λοιπόν εσύ έχεις αυτό στο μυαλό σου, θα γίνεις καλός πατέρας όταν θα βρεις με το καλό το κορίτσι σου, τη γυναίκα σου, θα κάνεις ωραία οικογένεια. Μακάρι. Είσαι παιδί για σπίτι. Μακάρι. Μπράβο, Δημήτρη μου. Μπράβο. Μπράβο. Η θεία Τατιάνα. Γιατί καλέ ξενερώνεται. Γιατί ξενερώνεται. Εγώ έχω αυτό το ρόλο ότι συμβουλάτορα που όλα τα ξέρει, η μεγάλη. Μου μιλάει στον πληθυντικό του, επειδή δεν το ξέρετε. Προχτές, πες, ότι προχτές μιλήσαν στον πληθυντικό. Στον πληθυντικό μου μιλάει τόσο καιρό. Με έβλεπε και μου λέει τι κάνετε, πώς είστε, τέτοια μου λέγε. Γιατί μπορούσα να πιστεύω ότι σου μιλούσα εσένα που σε έπιασε τόσο, ας τα αφήσουμε αυτό τώρα. Πώς το εννοείς αυτό, που με βλέπεις τόσες δεκαετίες στη τηλεόραση, εννοείς προφανώς. Είσαι σχολή, αυτό είναι γεγονός. Τώρα ας μην το λέμε στην δική σου κουβή. Θέλω να μου πεις, είναι από τις καλύτερες φωνιές σου τηλεοπτικά. Δηλαδή, είσαι σε μια εκπομπή που τα σπάει. Έχει τεράστια επιτυχία το πρωινό μου και κάνεις και τη δική σου εκπομπή που επίσης θα σπάει. Το δικό σου show. Λέμε δόξα στον Θεό που έχουμε δουλειά καταρχάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό και η επιτυχία οφείλεται, είναι θέμα, εγώ δεν το λέω σε τύχη, δεν είναι θέμα, εγώ δεν το αποδίδω στην τύχη, εγώ πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι όλα γίνονται για ένα λόγο και πιστεύω ότι με βοήθησε ο Θεός να είμαι σε ομάδες καλές. Σε μια ομάδα που έχει επικεφαλής τον Γιώργο και τη Φέη, που ξέρουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και σε μια ομάδα που επίσης ξέρει πολύ καλά τη δουλειά, την ομάδα που κάναμε το Minute Win It, στην οποία απλά έχω το ρόλο του να συστήσω το παιχνίδι στο κοινό. Mm-hmm. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά οι ομάδες είναι αυτές που κερδίζουν. Mm-hmm. Είναι όμως μια γενικότερα πάρα πολύ καλή χρονιά για σένα. Θέλω να μου πεις πόσο εύκολο ήταν ή δύσκολο να γίνετε ομάδα και να δέσετε. Γιατί είσαστε, ενώ έχετε δέσει πάρα πολύ και έχετε χημεία, είσαστε πολύ διαφορετικές προσωπικότητες. Πολύ, πολύ. Σε αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η δουλειά που γίνεται από πίσω, από τη συντακτική ομάδα, τους επικεφαλείς και την υποστήριξη του καναλιού και κυρίως από τους... από τους καπετάνιους, το Γιώργο και τη Φέη. Όντως, εκείνοι μάζεψαν όσους εκτροχιαζόμασταν, μας έβαλαν σε ένα συγκεκριμένο. Γιατί γελάς, έτσι. Το εκτροχιαζόμασταν. Ναι, μας έβαλαν σε ένα συγκεκριμένο προάβλιο, στο οποίο όμως μας είπαν μπορείτε να παίξετε. Η Σάσα σκέφτομαι εγώ τώρα. Όλοι πάει μας το κατευθείαν. Η Σάσα είναι. Η Σάσα είναι. Το είπες και πριν. Έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο, όμως δεν είναι ρόλος. Δηλαδή δεν τον φοράει αυτό το ρόλο. Είναι έτσι. Και εντός και εκτός κάμερας. Και αυτό οφείλει να το σεβαστεί σε αυτό το χώρο και έτσι όπως έχει γίνει. Δεν ξέρω αν ήταν παλιότερα έτσι. Οφείλει να σεβαστεί το γεγονός ότι η Σάσα ό,τι έχει να σου πει το λέει έτσι ακριβώς, εντός και εκτός κάμερας. Επειδή μου εντάξει, εσύ τώρα ήρθες εδώ, έπρεπε να το αντιμετωπίσεις αυτό, τα κορίτσια για σπίτι, την πλάκα, όλοι αυτοί που σου έκανανε. Εκεί το ζεις κάθε μέρα. Δηλαδή ναι, κάθεσαι. Ξέρεις όμως την πρόθεση. Κάθεσαι δίπλα στη Σάσα και δεν ξέρεις τι θα σου πετάξει. Μωρή τη Σάσα την περιμένω. Ο Λιάγκας είναι το θέμα. Δεν ξέρω τι θα του κάνει.
Αλλά όταν ξέρεις ότι υπάρχει όλη αυτή η καλή πρόθεση, ξέρεις, δικαιολογείς και αυτά και εκείνοι δικαιολογούν πράγματα, γιατί και εγώ ενδεχομένως μπορεί να πετάξω για κάτι που να είναι εκτός ορίων.